Εγώ και το αντικειμένο, τον κύριο Κερίδη να είναι κοντά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Καλησπέρα, καλησπέρα, κύριε Βαγγελάτο. Να ξεκινήσουμε από τα δικά μας. Η Νέα Δημοκρατία είχε μια πτώση, μια μεγάλη απώλεια και ψηφοφόρων που δεν πήγαν να την ψηφίσουν και ψηφοφόρων που πήγαν να ψηφίσουν αλλά ψήφισαν άλλα κόμματα. Τι θα κάνετε γι' αυτά? Κοιτάξτε, το βασικό μήνυμα είναι το πρώτο. Υπήρξαν εκατοντάδες χιλιάδες ψηφοφόροι του 23 της Νέας Δημοκρατίας που προτίμησαν να μείνουν σπίτι τους. Πολλοί από αυτούς το έκαναν γιατί δεν πήραν στα σοβαρά τις εκλογές, δεν καταφέραμε να τους πείσουμε για το κρίσιμο διακύβευμα. Υπάρχουν όμως και αυτοί, και δεν πρέπει να το προσπερνάμε, που έστειλαν ένα ηχηρό πολιτικό μήνυμα. Μείναν σπίτι τους λόγω δυσαρέσκειας, λόγω ζητημάτων που έχουν με την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική, παραλήψεων, λαθών, ελλειμμάτων και όλων αυτών που πρέπει τώρα να διορθώσουμε. Το καλό είναι ότι δεν πήγαν σε άλλα κόμματα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι ο ελληνικός λαός δεν ανέτρεψε τους συσχετισμούς. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει μακράν πρώτο κόμμα και έχει ένα ποσοστό ψήφων που αθριζόμενο ξεπερνά αυτούς του πρώτου, του δεύτερου και του τρίτου κόμματος. Δεν δημιούργησε ο ελληνικός λαός χθες κυβερνητική εναλλακτική. Χάσατε 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους. Το νούμερο είναι συγκλονιστικό πραγματικά. Όμως χάσαμε πάρα πολλούς ψηφοφόρους, τους οποίους πρέπει τώρα να ξανασυναντήσουμε επιταχύνοντας τις μεταρρυθμίσεις και κάνοντας πιο γρήγορα αυτά που υποσχεθήκαμε το... Ποια είναι αυτά, κύριε Κερίδη, δηλαδή στους πολίτες αυτούς που είτε δεν πήγαν να ψηφίσουν είτε ψήφισαν άλλα κόμματα, γιατί εγώ επιμένω και ένα μέρος ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας χωρισμένο στη μέση πήγε το μισό πιο δεξιά και το μισό πιο αριστερά. Σε αυτούς όλους λοιπόν ψηφίσαντες και εμείς. Τι έχετε να πείτε, ποιες είναι αυτές οι μεταρρυθμίσεις? Κοιτάξτε, γίνεται μεγάλη κουβέντα για την άνοδο της ακροδεξιάς και πανευρωπαϊκά, αν θέλετε και εδώ. Και πράγματι τα ποσοστά του Βελόπουλου, της Ελληνικής Λύσης, έχουν αυξηθεί. Όμως συνολικά ο αριθμός ψήφων που πήρε το μπλοκ κομμάτων στα δεξιά μας είναι το ίδιο λίγο πολύ με αυτό που πήρε το 2023. Χωρίς να υποτιμώ το γεγονός ότι θα υπήρξαν και κάποιοι δικοί μας, οι οποίοι πήγαν προς τα εκεί, όπως πήγαν και προς τα αλλού, κυρίως όμως μείναν σπίτι τους. Θεωρώ πάρα πολύ κρίσιμο να προχωρήσουμε τις μεταρρυθμίσεις, να κάνουμε τη χώρα καλύτερη, όπως είπε ο Πρωθυπουργός το 2027, με ακόμα περισσότερα τολμηρά βήματα στην παιδεία, στην υγεία, μάλιστα, στην οικονομία, στο κράτος, στην ψηφιοποίηση, όλα αυτά που έχουμε υποσχεθεί να κάνουμε, στη δημόσια ασφάλεια, αν θέλετε, όλοι μας. Πείτε μας και μια κουβέντα τώρα για την Ευρώπη, γιατί ήταν τυφώνας αυτό που πέρασε από πάμπολες χώρες χτες. Τι Ευρώπη ξημέρωσε σήμερα, τι θα γίνει στη Γαλλία, στη Γερμανία? Προφανώς η Γαλλία είναι μια ειδική περίπτωση και εκεί τα πράγματα είναι εξαιρετικά κρίσιμα. Η Γαλλία είναι μια πάρα πολύ μεγάλη χώρα, έχει δώσει τον τόνο στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και έχουμε πρόωρες εκλογές στις οποίες κανείς δεν μπορεί να κάνει ασφαλή πρόβλεψη. Βουλευτικές και πράγματι, εκλογές. Μια Γαλλία με πρωθυπουργό από το κόμμα της Λεπέν, τον Μπαρντελά ή όποιον άλλον, μια Γαλλία στην οποία την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση την έχει η άκρα δεξιά της Μαρί Λεπέν, θα είναι μια διαφορετική Γαλλία και μια διαφορετική Ευρώπη. Άρα είναι πάρα πολύ κρίσιμο το διακύβευμα. Αυτό να εξηγήσουμε ότι ρίσκο μπορεί να γίνει στο τέλος του μήνα. Με τη Γαλλία να έχει όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα που ετοιμάζεται να φιλοξενήσει, στο τέλος του μήνα μπορεί να έχουμε πρόεδρο Μακρόν και πρωθυπουργό από το κόμμα της Λεπέν. Κατοίκηση. Για να είμαστε ακριβείς, επειδή το εκλογικό σύστημα εκεί είναι σε 2 γύρους, στις 7 Ιουλίου. Να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία. Στις 30. Ναι, και είναι ένα σύστημα το οποίο έχει φτιαχτεί για να κρατάει την ακροδεξιά στο περιθώριο, να δημιουργεί δηλαδή μεγάλες πλειοψηφίες ενάντια στα άκρα. Όμως είναι τέτοια η άνοδος της Λεπέν που μπορεί να γυρίσει μπούμεραν και κανείς δεν μπορεί να κάνει πρόβλημα. Και πέρα όμως, να πούμε ότι μπορεί τα μίντια και πολλοί και πολιτικοί αναλυτές να μιλούν για τη φώνα, όμως και πράγματι να υπάρχει μια μετατόπιση προς την άκρα δεξιά. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι οι δυνάμεις του κέντρου, και αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Κεντροδεξιά, τους Φιλελεύθερους και τους Σοσιαλιστές, κρατούν τις δυνάμεις τους, συνεχίζουν να έχουν την πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και άρα εν δυνάμει να δίνουν τον τόνο για μια ακόμα φορά, με ό,τι αυτό σημαίνει για την επανεκλογή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, με τους Χριστιανοδημοκράτες να ενισχύουν την δύναμή τους. Και υπάρχουν πολλές χώρες, κύριε Βαγγελάτο, δεν έχει προσεχθεί αυτό, όπου η ακροδεξιά υπέστη δεινή ήττα, όπως στην Πορτογαλία που έχασε τη μισή της δύναμη ή στην Σουηδία. Προφανώς η Μελώνη πήγε πολύ
πολύ καλά, διότι έχασε πάρα πολλές δυνάμεις ο Σαλβίνη, που είχε πάρει 35% το 19 και σήμερα είναι σε μονοψήφιο. Και προφανώς η AfD, η Αλτερνατίβα, στη Γερμανία, το υπογραμμίζω αυτό, στην Γερμανία με όλο το βαρύ παρελθόν της, το 15% δεν μπορεί να κάνει κανέναν ευχαριστημένο, αλλά δεν είναι το 25% που είχε στις δημοσκοπήσεις πριν Κερίδη. Από 3 μήνες. Άρα χρειάζεται μια πιο εξειδικευμένη, να πούμε, ανάλυση. Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Αλλού είναι το περιβαλλοντολογικό στη Γερμανία. Αλλού είναι το καταναλωτικό. Μεταναστευτικό, όπως είναι στη Γαλλία. Έχει αλλού κάθε είναι χώρα το τα μεταναστευτικό. Δικά της. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κερίδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής. Και πάω να βρω τώρα γιατί.